του ίδωτος εκείνου την αμήνυξη ζωής των αιώνα. Αγαπητοί μας Χριστό αδελφοί, η αρχή μας εκκλησία σήμερα προβάλλει ένα πρόσωπο, μια γυναίκα, την Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτη, η Αγία, μετά από τη συνάντηση την οποία είχε με τον Ιησού Χριστό, οδηγήθηκε στο να πιστέψει σε Αυτόν και να ακολουθήσει το σωτηρολογικό αυτό μήνυμα και να γίνει και εκείνη ένα από τα πρόσωπα τα οποία ομολόγησαν και επίστευσαν στον Ιησού Χριστό. Σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή την οποία μόλις ακούσαμε, το πρόσωπο αυτό της Αγίας Φωτεινής γίνεται πρόσωπο κυρίαρχο, κεντρικό και διαλέγεται με εκείνο που όλοι μας πρέπει να διαλεγόμαστε. Πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να ακολουθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου δεν συναντάται σε κανένα άλλο από τα τρία Ευαγγέλια. Είναι μοναδική η αναφορά αυτή, η οποία γίνεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τη διασώζει εκείνος για να μπορέσει να δώσει ένα βαθύτερο νόημα και μήνυμα για το πώς πλέον ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Ζώντος, ο Μονογενής, ο οποίος έλαβε σάρκα και οστά και έγινε άνθρωπος για την σωτηρία μας και βρίσκεται κατά την επιγής πλέον παρουσία του, διαλεγόμενος και προσπαθώντας να πει στο λαό του Ισραήλ τη νέα αυτή περίοδο την οποία θέλει να εγκαινιάσει με τη ζωή του και την παρουσία του, διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όχι μόνο αυτό τον διάλογο, αλλά και άλλους διαλόγους με άλλα πρόσωπα στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα το βαθύτερο νόημα και μήνυμα το οποίο πηγάζει πλέον από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από το Ευαγγέλιο. Ο Θεός αγάπη εστί κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τίποτα περισσότερο, διότι ο Χριστός ο ίδιος αυτήν ακριβώς τη μαρτυρία προσδίδει στον εαυτό του, ότι ο Θεός μαρτύρεται, ο Υιός ο Μονογενής και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, στον κόσμο αυτόν ενεργούν μέσα από την αγάπη μεταξύ τους στις ενδιοτριαδικές σχέσεις. Υπάρχει άπλετη αγάπη και αυτή θα είναι πάντοτε η ουσία του Θεού, αν μπορούμε να ομιλήσουμε για την ουσία του, η οποία είναι απρόσωπη προς όλους τους ανθρώπους. Η ουσία του, η οποία φανερώνεται μέσα από τις ενέργειές του, φανερώνεται ξεκάθαρα ως αγάπη προς τους ανθρώπους, προς τη δημιουργία, προς όλη την οικουμένη. Αυτή λοιπόν η αγάπη του Θεού προσφέρεται απρόχειρα σήμερα στη Σαμαρίτιδα, σε μια γυναίκα η οποία εκπροσωπεί την φυλή των Σαμαριτών που ήταν σε απόλυτη διάσταση και αντίθεση με τους Ιουδαίους, διότι τους χώριζε ο τόπος και ο τρόπος λατρείας του Θεού. Δεν είχαν μεταξύ τους την ίδια προσέγγιση για το πού τελικώς ο Θεός κατοικεί και παρουσιάζεται. Και αυτή η διάσταση είχε χαρακτηρίσει τους Σαμαρίτες ως αιρετικούς. Θυμηθείτε την παραπομή του καλού Σαμαρίτη, όπου και εκείνος είναι ο πλέον αναγκαίος για να μπορέσει δι' αυτού να φανερωθεί το θέλημα του Θεού. Έτσι και πάλι ένα άλλο πρόσωπο της Σαμάρια, μια γυναίκα στην φορά, γύρω το πρόσωπο εκείνο στο οποίο θα δοθεί απρόχειρα η χάρη του Θεού και θα συνομιλήσει μαζί της ο Υιός του Θεού. Φανταστείτε τη σκηνή αυτή. Πηγαίνετε σε μια ελληνική περιοχή, κοντά σε ένα πηγάδι που ήταν το φρέα του Ιακώβ και δείτε έναν άνθρωπο, διδάσκαλο, έναν νεαρό άνθρωπο, ο οποίος για την εποχή εκείνη είχε αρχίσει η φήμη του να ξεπερνά τα όρια των Ιεροσολύμων. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας άκουγαν για έναν προφήτη από την Γαλιλαία, ο οποίος πίωσε θαύματα και βρίσκεται διολίγο για να ξαποστάσει και να ξενιψάσει και εκείνο στη δίψα του, η οποία όμως δίψα στον Ιησού Χριστό, αδελφοί μου, δεν υπάρχει. Όχι διότι ο άνθρωπος δεν είχε μέσα του την ανάγκη και την αδυναμία για να πιει νερό και να επιβιώσει, αλλά διότι η ψυχή του, διότι το πνεύμα του, διότι σε εκείνον ο οποίος ήταν ο Υιός του Θεού, ο Θεός Πατήρ, του έδινε τη δυνατότητα να έχει όλες τις ανάγκες και
πάνω απ' όλα να είναι εκείνος ο οποίος θα αποτελέσει την πηγή την αιώνια, το ζωντανό εκείνο είδο το οποίο θα έρθει στον κόσμο για να ξεδιψάσει όλη την ανθρωπότητα. Και φανταστείτε το αίσθημα της λήψης, πόσο έντονο είναι, πόσο ισχυρό και πόσο ικανό για τον άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει μέσα του αισθήματα ανασφάλειας και πολλές φορές αισθήματα που τον οδηγούν σε τέτοια κατάσταση που να αισθάνεται ότι ο θάνατος βρίσκεται κοντά του. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει η δίψα μέσα σε μια ελληνική περιοχή, ο Χριστός προτείνει ξεκάθαρα ότι εγώ μπορώ να σε ξεδιψάσω αιώνια. Μπορώ να σου πάρω τη δίψα σου για πάντα και πλέον ποτέ να μην αισθανθεί στο αίσθημα αυτό της έλλειψης του νερού στη ζωή σου. Ποιος δεν θα έλεγε ναι. Ποιος αμέσως δεν θα ερχόταν να συγκαταρρεύσει στην πρόταση αυτή σε μια μάλιστα περίοδο που το νερό ήταν πολύτιμο αγαθό. Δεν ήταν παντού εύκολο να βρει νερό, ιδιαίτερα σε μια ελληνική περιοχή. Ευθύς αμέσως λοιπόν η Σαμαρίτιδα έρχεται και απαντά θετικά στον Ιησού Χριστό και διαλέγεται μαζί του. Αλλά δεν έχει αντιληφθεί ότι το νερό το οποίο προσφέρει εκείνο δεν είναι το ίδιο το οποίο μας έχει δημιουργήσει χάρη του Θεού για να το απολαμβάνουμε και να μπορούμε να ξεδιψάσουμε την ανάγκη αυτή την οποία έχει το σώμα μας, αλλά είναι ένα νερό αθάνατο, αιώνιο. Ένα νερό το οποίο μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο αιώνια ζωή. Μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι πραγματικά είναι ο Θεός και τι μπορεί να προσφέρει μέσα στη ζωή του. Λόγια τα οποία είναι εξαίσια, λόγια τα οποία είναι σημαντικά, λόγια τα οποία είναι ουσιαστικά μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου, θα βγουν από το στόμα του Ιησού Χριστού και θα απαντήσουν σε εκείνη η οποία, επειδή δεν αντιλαμβάνεται ότι εκείνος ο διδάσκαλος μπορεί πραγματικά να ξεδιψάσει την ψυχή της, θα διαλυθεί μαζί της και παραπάνω και παραπέρα και θα μπορέσει να της πει ότι εφόσον επιθυμείς να λάβεις το νερό εκείνο, φέρε τον άντρα σου με τον οποίο είσαι μαζί τους, ώστε να μπορέσω να σου δώσω αυτό το οποίο έχω το αγαθό. Και εκείνη απαντά, μα δεν έχω άντρα, και ο Χριστός επειδή γνωρίζει ότι πραγματικά δεν έχει άντρα, της λέει αληθώς ομιλείς, αλήθεια λες. Πέντε άντρες είχες και τώρα αυτό με τον οποίο είσαι και συμβιώνεις μαζί του δεν είναι άντρας σου. Αυτά τα λέει όχι για να προσβάλλει τη Σαμαρίτιδα, όχι για να τη σώσει να αισθανθεί την αμαρτωλότητά της, διότι την ξέρει, την αντιλαμβάνεται και η ίδια, γνωρίζει ότι είναι απομακρυσμένη από τον Θεό, αλλά διότι θέλει να τη σώσει να αντιληφθεί ότι εκείνος με τον οποίο συνομιλεί όντως έχει τη δύναμη να ξεδιψάσει την ψυχή της, όχι μόνο της Αγίας του Τιμής, αλλά κάθε ανθρώπου, σε κάθε εποχή. Έχει τη δύναμη ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο απέστειλε ο Πατήρ σε όλη την Οικουμένη, έχει τη δυνατότητα να ξεδιψάσει όλη την Οικουμένη και να προσφέρει στον άνθρωπο αιώνια ζωή και τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι πλέον κάθε σημαντική ανάγκη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μεταμορφώνεται, αλλάζει, γίνεται ανάγκη πνευματική και ο άνθρωπος πλέον μαθαίνει να ζει όχι μόνο επιθυμώντας υλικά αγαθά, αλλά κυρίως επιθυμώντας την καλλιέργεια, την ανάπαυση, την εσωτερική του ολοκλήρωση της ψυχής του. Κάτι για το οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ομιλήσει, όπως μιλάω ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλά πάντοτε με λόγια, αλλά με το παράδειγμά του προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι εκείνος ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά τους, μπροστά τους, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος σαρκώθηκε για να μπορέσει να προσφέρει στον άνθρωπο αιώνια ζωή, σωτηρία, απολύτρωση και πάνω απ' όλα τη δυνατότητα να διαλέγεται με τον Ιησού Χριστό πάντοτε εφόσον εκείνος το επιλέξει. Εφόσον εμείς το επιλέξουμε, ο διάλογός μας σήμερα είναι η προσευχή μας. Ο διάλογός μας σήμερα είναι η προσευχή την οποία να κρυφθύνουμε όλοι μας προς τον Θεό Πατέρα για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να επικοινωνήσουμε μαζί του και προσευχόμενοι να διαλευθούμε, να μεταφέρουμε τις αδυναμίες, τα πάθη μας, τα αιτήματά μας, όλα όσα θέλουμε να ζητήσουμε από τον Ιησού Χριστό. Και να γίνουμε και εμείς πρόσωπα όπως εκείνο της Αγίας Φωτεινής, το οποίο σας είπα προβάλλει σήμερα η εκκλησία μας και αντιλαμβάνεται ότι η αμαρτωλότητά της, αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή της να έχει έναν θείο αμαρτωλό δεν μπορεί να αποκόψει από το αίρος και την αγάπη του Θεού, γιατί ο
αγάπη εσύ. Δεν μπορεί να κόψει από την επικοινωνία και τη σχέση μαζί, γιατί ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο με τον χρόνο της ελευθερίας και ελεύθερη ώρα μας επιλέγουμε, εάν το επιλέξουμε στη ζωή μας, να γίνουμε δυνατά του παιδιά, να είμαστε σε απόλυτη σχέση με την επικοινωνία μαζί του και αυτή μας η επικοινωνία να μας καταστήσει πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι το βαθύτερο νόημα του σημερινού Ευαγγελίου δεν είναι για την εποχή εκείνη, είναι για κάθε εποχή. Και μιλά για μια σχέση την οποία μπορεί να χτίσει ο άνθρωπος με τον Θεό, μια σχέση διαχρονική, μια σχέση ουσιαστική, της οποίας το αποτέλεσμα ψυχή κάθε ανθρώπου. Θέλει να συμψάσει ψυχή κάθε πονεμένου, κάθε δοκιμαζόμενο ανθρώπου, που ιδιαίτερα στην εποχή μας βλέπουμε όλοι μας, όχι μόνο μέσα από τη φτώχεια και την ανασφάλεια, αλλά κυρίως από μια άλλη πολύ ισχυρή δοκιμασία που πολλές φορές οι άνθρωποι, ιδιαίτερως του δυτικού κόσμου και πολιτισμού, υποφέρουν και μαρτυρούν. Αυτή την μοναξιά που οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι και από τον εαυτό τους και από τους ανθρώπους τους και πάνω απ' όλα από τον Θεό. Οι άνθρωποι έχουν πλέον χάσει μέσα μας τη διάθεση να αισθανθούμε τη συντροφικότητα του Θεού, το πόσο μπορεί ο Θεός να ξεδιψάσει τη δική μας αδυναμία και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι εκείνος μπορεί να προσφέρει σε κάθε ένα από εμάς την αιώνια ζωή, την χαρά. Και αντιληφθείτε πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό για τον άνθρωπο, να μπορεί να είναι χαρούμενος και η καρδιά του να χαμογελά, το σώμα του να χαίρεται, όλη του η ύπαρξη να είναι ολοκληρωμένη εν Χριστώ, και αυτή ακριβώς η μεταμόρφωση την οποία προσφέρει η Εκκλησία στον άνθρωπο, να δίδει σε κάθε ένα και σε κάθε μία τη δυνατότητα ακριβώς αυτή να είναι χαρούμενος, αιώνιος άνθρωπος, ξεδιψασμένος, που θα μπορέσει και εκείνος να ξεδιψάσει τους γύρω του, να ξεδιψάσει αυτούς οι οποίοι έρχονται σε εμάς και ζητούν με ένα πολύ απλό λόγο, με ένα πολύ απλό ερώτημα, γιατί και εγώ να μεταφέρω τον εαυτό μου στον τρόπο του δικό σου. Γιατί και εγώ να είμαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί και εγώ να έρθω εκεί όπου και εσύ πηγαίνεις, για ποιο λόγο, μα είναι απλή απάντηση. Διότι εκεί όπου εγώ πηγαίνω, ξεδιψάει η ψυχή μου. Εκεί όπου εγώ πηγαίνω, παρακέρχομαι και προσέρχομαι με ανασφάλειες, έρχομαι και προσέρχομαι με αδυναμίες, έρχομαι και προσέρχομαι με μεγάλη δύναμη και μοναξιά. Ο Χριστός καλύπτει αυτή την ανασφάλεια. Δροσίζει την ψυχή μου, δροσίζει την ύπαρξή μου και με καθιστά και με ένα πρόσωπο χαρούμενο, ελεύθερο, διαχρονικό πρόσωπο το οποίο έχω μέσα στη ζωή μου, πίσω εν Χριστώ, για να αντιληφθώ πόσο πραγματικά ο Χριστός μεταμορφώνει την ψυχή κάθε ενός από εμάς. Αυτός λοιπόν ο διάλογος, αδελφοί μου, είναι ένας διάλογος ο οποίος μένει σε ευαγγελικό ανάγνωσμα και προφέρεται και προσφέρεται σε εμάς κάθε φορά που αναγεννώσεται αυτή η ευαγγελική περιμονή για να αντιληφθούμε εμείς οι άνθρωποι την αξία του διαλόγου, την αξία της προσευχής με τον Θεό και τη σχέση μαζί του, την αξία του να επιλέξουμε να ζήσουμε ένα απολύτως σχέση με εκείνον ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός και να αντιληφθούμε ότι μέσα στην Εκκλησία του, μέσα από τις πράξεις τις οποίες μας φανερώνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος μπορεί να ξεδιψάσει και να λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου είναι το νερό το οποίο προσφέρει ο Θεός για να μεταμορφωθεί, για να γίνει ένας άλλος άνθρωπος, ένας διαφορετικός άνθρωπος, ο οποίος ούτε μόνος του θα αισθάνεται, ούτε ανασφάλεια θα έχει, ούτε θα πιστεύει σε εκείνον. Θα γεμίσει τη ζωή του Ιησούς Χριστός, και αυτό το έχουμε όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη, αδελφοί μου. Μην νομίζουμε ότι επειδή ακριβώς ζούμε σε μια εποχή ευδαιμονίας και τεχνολογικής πρόοδου, ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Συζητώ με πρόσωπα τα οποία τους έχει προσφέρει ο Θεός τα πάντα, και πλούτο, και εξουσία, και δύναμη, και πολλές φορές οτιδήποτε έχει προθήσει η ψυχή τους, όμως μέσα τους είναι κενή, είναι άγιοι, και δεν μπορούν να γεμίσουν μέσα από την χαρά που δεν προσφέρει ο Θεός και καταφεύγουν σε λύσεις τις οποίες προσφέρει χωρίς να τις πολεμώ την ώρα αυτή, διότι όσοι τις έχουν ανάγκη πραγματικά πρέπει να τις λαμβάνουν. Όμως ανήμωνο, αν δώσω τον εαυτό μου σε εκείνη την εύκολη λύση που προσφέρουν τα ψυχοφάρμακα για να μπορέσω να αισθανθώ ότι έτσι να γεμίσει η καρδιά μου χαρά και αγαλίαση. Διότι οι ψυχές τους δεν μπορούν ακριβώς να αντιληφθούν ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει στον άνθρωπο τα πάντα, και ό,τι και αν έχεις, και ό,τι και αν έχεις κερδίσει,
και ό,τι και αν έχεις αποκτήσει στη ζωή σου, εάν μέσα στην καρδιά σου δεν είναι γεμάτη από τον Χριστό, δεν έχει και γεμίσει από το φως